Την αυλαία στην έρευνα για τη δολοφονία του Σουηδού Πρωθυπουργού Λοφ Πάλμε, που κράτησε 34 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, που θεωρεί ότι γνωρίζει ποιος τον σκότωσε, ωστόσο ο ύποπτος είναι πλέον νεκρός. Den personen är Stig Engström som, och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden. Ο Λοφ Πάλμε δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 1986, επιστρέφοντας πεζός και χωρίς συνοδεία από τον κινηματογράφο μαζί με τη σύζυγό του Λίσμπετ. Το ζευγάρι δέχτηκε επίθεση. Ο Πάλμε πυροβολήθηκε 2 φορές στο στομάχι και η σύζυγός του στην πλάτη. Ακολούθησαν ανθρωποκυνηγητό και θεωρίες συνωμοσίας που υποδείκνυαν τη CIA, Κούρδους αυτονομιστές και μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Αφρικής ως φυσικούς και ηθικούς αυτούργους. Ο Πάλμε θεωρείται ως αρχιτέκτονας της σύγχρονης Σουηδίας. Υπήρξε πολιτικός με ισχυρές πολιτικές θέσεις που προκαλούσε συζητήσεις στη διεθνή σκηνή. Η οξία κριτική του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών για το Βιετνάμ, οι εκστρατείες του εναντίον της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων, η καταδίκη του Απαρχάιτ στη Νότια Αφρική και η στάση του κατά της Χούντας των Αθηνών τον έκανε να αποκτήσει πολλούς φίλους δημοκράτες στην Ελλάδα. Υπήρξε στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και της Μελίνας Μερκούρη. Ο χαρισματικός Σουηδός Πρωθυπουργός ερωτεύτηκε πραγματικά την Κρήτη, την οποία επισκέφθηκε για πρώτη φορά το 1981. Ο Πάλμε, μιλώντας και γράφοντας για το νησί, ανέφερε: «Δεν μπορείς να τη γνωρίσεις μέσα από περιγραφές, μπορείς μονάχα να τη ζήσεις και να τη χαρείς». Αυτό έκανε με τη σύζυγό του, καθώς μετά από πολλές επισκέψεις άρχισαν πλέον να περνούν μεγάλα διαστήματα στο νησί και τον αγαπημένο τους μοχό, όπου οι τοπικοί φορείς τον είχαν ανακηρύξει επίτιμο δημότη και του παραχώρησαν κατοικία. His person, but also his values, which I get many testimonies of today. Δεν είναι τυχαία η αγάπη του Ούλοφ Πάλμε και της οικογένειάς του στην Κρήτη, μια περιοχή τόσο δημοκρατική και προοδευτική. Από τη μέρα που ο Ούλοφ Πάλμε δολοφονήθηκε, ο αείμνηστος Θεόφιλος Ουρανάκης, πρόεδρος τότε της κοινότητας του Μοχού, είχε βάλει στόχο της ζωής του να δημιουργηθεί στο χωριό το σπίτι του Ούλοφ Πάλμε, ένας εκθεσιακός χώρος, ένα μουσείο που θα ενημερώνει τους επισκέπτες για την πορεία του δημοκράτη πολιτικού, του αγωνιστή και οραματιστή. Αυτό έγινε το 2017 σε μια τελετή στην οποία έδωσαν το παρόν ο γιος του Ούλοφ Πάλμε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Το Ούλοφ Πάλμε εξακολουθεί να συγκινεί τους Έλληνες. Και λεωφόροι και πλατείες συνεχίζουν να παίρνουν το όνομά του στη μνήμη του ή ορθότερα στην κοσμοθεωρία του.